Ε, Για νομίζω ότι πλέον ε, το. Ε η φόφη γεννηματά αυτό που σκοπεύει είναι να αλλάξει ταχύτητα σε αυτό το οικοσύστημα που καλείται πλέον κίνημα αλλαγή, γιατί πλέον το Πασόκ μετά τι χθεσινέ διαδικασίε ουσιαστικά έχει προσαρμόσει τη λειτουργία του στο κίνημα αλλαγή. Η φόφη γεννηματά πλέον, πρόεδρο του Πασόκ και πρόεδρο του κινήματο αλλαγή, πήρε παράταση στη θητεία τη και αυτό ήταν μία από τι βασικέ αιχμέ του διήμερου συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στο στάδιο ειρήνη και και πλέον έχει μπροστά τη τρία βασικά στάδια για να το πρώτο είναι να υπάρξει ένα είδο πολιτικών και επικοινωνιακών πρωτοβουλειών, οι οποίε θα έρθουν στο προσκήνιο για να καταδείξουν ότι το κίνημα αλλαγή και η χαριλά οτρικού που μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στο πολιτικό σκηνικό τη χώρα και να μην ακολουθεί απλά τα δύο μεγάλα κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στο επόμενο λοιπόν. Το δεύτερο, Η δεύτερη κίνηση που θα φέρει στο προσκήνιο οι φόφοι γεννηματά μέσω του κινήματο αλλαγή είναι η συνδιάσκεψη του κόμματο, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσα στου επόμενου μήνε, κατά πάσα πιθανότητα τον Φεβρουάριο, προκειμένου να υπάρξει μια οργανωτική και ε, προγραμματική ε, ανασυγκρότηση του όλου χώρου. Και ε, πάμε μετά ε, ένα τρίτο βήμα που δεν είναι άλλο ε, από την συγκρότηση οργάνων και ένα συνέδριο τη νεολαία του Κινήματο αλλαγή. Τώρα, όπω είπε, ο Παύλο Γερουλάνο άσκησε χθε ε, ε, υψηλή κριτική στην Φόφη. Γεννηματά έθεσε ζήτημα ηγεσία. Ωστόσο, τα πράγματα για τον Παύλο Γερουλάνο φαίνεται πω οδηγούνται στην απομόνωση. Καθώ πλέον ε, καθώς μέσα στο χώρο του συνεδρίου και με αυτού που συζητούσαμε έξω από την αίθουσα όπου πραγματοποιούνταν οι ομιλίε, δεν έδειχναν να στέκονται στο πλευρό του Παύλου Γερουλάνου και, και σε όλα... όσα ζήτησε. Και από όλα και αυτά πέρα... βέβαια. Δημήτρη, Ο το 2021 Αντουλάκης... η κυρία Γεννηματά δεν πρόκειται να, δεθ, να δεχθεί οποιαδήποτε αμφισβήτηση, γιατί μέχρι τότε πλέον θα είναι και επίσημα η πρόεδρος του κίνηματος αλλαγής. Ακριβώς. Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.